Καλησπέρα μάγκες, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι μια χαρά. Σήμερα θα σας εξηγήσω γενικά για αυτό που ήθελα να δείξω με το βίντεο με τις αναμνήσεις. Δεν θέλω να το κάνω δραματικό διότι θα μπορούσα να το κάνω δραματικό. Να βάλω μια μουσικούλα από πίσω, να μιλάω σιγά. Το προσπάθησα, αλλά μου φαίνεται λίγο cringe και δεν το έχω πάνω μου να γίνω δραματικός. Θα σας το πω με λίγα λόγια. Είδα πολλά σχόλια, το ένα έλεγε μη το παρατήσεις, το άλλο έλεγε γιατί κάνεις ολόκληρο βίντεο δείχνοντάς μας ότι θα το παρατήσεις, το άλλο έλεγε συνέχισε έτσι, το καλύτερο βίντεο του κόσμου, μου ξύπνησες αναμνήσεις, με συγκίνησες, είχα πάρα πολλά ειδών σχόλια. Και το περισσότερο που είδα ήταν ότι λέγατε ότι θα το παρατήσω. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω άμα το παρατήσω ή όχι. Θα σας πω και τι θέλω να δείξω μέσα αυτό το βίντεο. 2017 μάγκες μου, το παιχνίδι αυτό το άρχισα. Ήταν η δεύτερη μέρα που βγήκε το παιχνίδι. Η πρώτη μέρα βασικά, νομίζω, δεν θυμάμαι. Πρώτη δεύτερη μέρα του Fortnite που έπαιξα την πρώτη φορά σε live. Την πρώτη μου φορά την έπαιξα σε live. Αυτή που είδατε ήταν η πρώτη μου ακριβώς φορά, η original. Λοιπόν, και απλά τότε μάγκε στο Fortnite ήταν αλλιώς. Ήταν διασκεδαστικό παιχνίδι. Παίζαμε με τους φίλους μας και το γουστάραμε. Και τώρα απλά έχει γίνει ένα competitive παιχνίδι, το οποίο βάζει 200 ευρώ να δίνει χαμηλά ποσά σε θέσεις που είναι αδύνατον να πας, δηλαδή top 25 στην Ευρώπη, top 10 στην Ευρώπη για 200 ευρώ. Ο top 10 παίρνει 200 ευρώ. Είμαστε σοβαροί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πλέον το Fortnite έχει γίνει competitive και δεν είναι τόσο διασκεδαστικό όσο ήταν παλιά. Παλιά το Fortnite είναι από τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια που έχω παίξει και που έχετε παίξει κι εσείς. Σε αυτό το βίντεο ήθελα να δείξω ότι παλιά ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και τώρα έχει γίνει ένα competitive. Και ότι δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαγράψεις αν το βαρέθηκες. Σκέψου μέσα σου, στο πίσω μέρος του μυαλού σου, έχεις αυτές τις αναμνήσεις που ανέβασες στο βίντεο. Έχεις αναμνήσεις που παίζεις με φίλους, έχεις τις αναμνήσεις που γελάς, που κλαις, που συγκινείσαι. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το παρατήσεις. Σκέψου τι έχεις περάσει μέσα αυτό το παιχνίδι, τι σου έχει δώσει αυτό το παιχνίδι. Εμένα μου έχει δώσει όλα αυτά, παρέες, χαρές, τα πάντα. Αλλά μου έχει δώσει νούμερα. Προσπάθησα κι εγώ, αλλά χάρη σε αυτό το παιχνιδιού μου έχει δώσει. Με έχει φτάσει εδώ πέρα που είμαι. Να με ξέρετε εσείς. Οπότε μάγκες, δείτε τις αναμνήσεις. Σκεφτείτε ό,τι έχετε περάσει και ξανακατεβάσετε το Fortnite. Η απάντηση είναι όχι, μάγκες, δεν θα το παρατήσω. Δεν υπάρχει λόγος να το παρατήσω. Αυτό το παιχνίδι μου έχει δώσει πάρα πολλά και αυτός είναι ο λόγος που θα το παρατήσω όταν τελειώσει το παιχνίδι. Όταν τελειώσει το παιχνίδι τελώς, τότε θα το τελειώσω κι εγώ. Οπότε μάγκες, πάμε να παίξουμε και ένα γκέιμάκι, μόλις βγήκε ένα update. Και πάμε να παίξουμε ένα γκέιμάκι, να πάρουμε ένα win στο Fortnite και απλά να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Like, subscribe, share. Αυτό θα ήθελα να πω όσον αφορά το βίντεο. Nepa.com. Το Nepa.com είναι μια νέα αγορά τυχερών παιχνιδιών με πάνω από 10.000 παιχνίδια που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το site. Μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειαστείτε. Παιχνίδια δράσης, action, adventure, fighting, FPS. Ό,τι χρειαστείτε θα το βρείτε σε αυτό το site. Το Nepa.com θα σας κάνει την πιο καυτή προσφορά που έχετε δει ποτέ σε site. Το Nepa.com επίσης έχει προσφορές και ως 70% σε κάποιες πωλήσεις. Επίσης μάγκες, από Nepa.com μπορείτε να αγοράσετε Xbox για Xbox πράγματα, Xbox παιχνίδια αλλά και Xbox gift cards, PS4 gift cards για όλες τις χώρες, Ελλάδα, Ελβετία, Γαλλία και πάει λέγοντας. Μπορείτε για Nintendo, βλέπετε εδώ πέρα για Nintendo άμα έχετε Nintendo, αλλά μπορείτε και π.χ. FIFA points. Μπορείτε να αγοράσετε επίσης για points για κάθε game, FIFA points, GTA points, εδώ πέρα, ακόμα και V-Bucks.
στην καλύτερη τιμή. Οπότε μάγκες, ενέπατηλα.com κάτω στην περιγραφή. GTA. Εδώ πέρα βλέπετε με 8,99 ενώ στο Steam μπορείτε να το βρείτε με 30 ευρώ. Πάτε Buy Now χρησιμοποιώντας τον κωδικό εδώ πέρα GreekGamerTV. GreekGamerTV παίρνεις μια έκπτωση 30%. Οπότε ενέπατηλα.com μάγκες κάτω στην περιγραφή. Βέβαια μάγκες, δεν θα το παρατήσουμε το Fortnite. Πάμε να παίξουμε ένα απλό σαν pro player που είμαστε, να πάρουμε αυτό το win και να τελειώσει το βίντεο. Επίσης μάγκες, supportate Crazy Greek Gamer TV στο item shop γιατί με supportάρετε free. Και ένα follow το Instagram κάτω στην περιγραφή. Like, subscribe, share, τα πάντα. Ξέρετε. Λοιπόν, θα πάμε να πέσουμε λέω ένα μίστη. Πιστεύω είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, τι είναι αυτό εκεί πέρα, Rift. Α, καλά, Rift to go. Έχουν βάλει πολλά πράγματα στο game. No way. Νομίζω μετά από το update κάτι έγινε με τα frames. Εμένα γενικά τα frames μου ήταν μια χαρά. Και μετά το update κάτι έγινε. Χωρίς shield δεν πάμε πουθενά. Είχαμε snipe. Πού είναι ρε, στο τέτοιο είναι. Φυγές. King potato. Αμάν, αμάν, αμάν. Απίστευτο. Δεν έχω και ματήρ. Τέλος πάντων, μάγκες, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye.